Κύριε Κετσόπουλε, θα ήθελα πολύ να σας ευχαριστήσω για αυτήν εδώ τη συνέντευξη. Εν μέσω μιας σημαντικής συνεδρίασης απόψε του Περιφερειακού Συμβουλίου, είχαμε τη δυνατότητα να συναντηθούμε. Θα ήθελα λοιπόν να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας με μία πρώτη αίσθηση που έρχεται από τις συνεδριάσεις, τις πλήστες όσες πλέον συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου. Τι λέει η Ελληνική Αυγή που πρώτη φορά συμμετέχει σε μία τέτοια σύνθεση? Εμείς πιστεύουμε ότι και η κυβερνόμενη παράταξη, αλλά στην ουσία και η αντιπολίτευση, παίζουν ένα θέατρο μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Και γιατί το λέμε αυτό? Γιατί στην ουσία δεν υπάρχει αντιπολίτευση, αφού πραγματικά υπάρχει μια συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ, όπως υπάρχει δηλαδή και στην κυβέρνηση που έχουμε. Βλέπουμε ότι και τα δύο κόμματα στην ουσία έχουν γίνει ένα, άρα στην πραγματικότητα και στο Περιφερειακό Συμβούλιο δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Εμείς τα υπόλοιπα κόμματα που βρισκόμαστε μέσα εκεί, ο ρόλος μας στην ουσία είναι διακοσμητικός. Αυτό που έχουμε αποκομίσει εμείς από τις συνεδριάσεις είναι ότι υπάρχει υποκρισία η οποία φαίνεται από τα θέματα που φέρνουν μέσα στο Συμβούλιο, όπως για παράδειγμα το θέμα του έμφυα, οι ασθένειες των ζώων στην περιοχή μας, το θέμα της ΕΟΣ, τα θέματα αποκρατικοποιήσεων που γίνονται, όπως ο αερολιμένας που βρίσκεται στην Καβάλα. Μιλάμε τώρα για το εργοστάσιο Ζάχαρης και όλα αυτά τα θέματα που ταλανίζουν την περιοχή μας. Και γιατί το λέμε αυτό, ότι υπάρχει υποκρισία? Γιατί στην ουσία είναι οι ίδιοι άνθρωποι της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ που ενώ διαμαρτύρονται και λένε ότι δεν θα ψηφίσουμε, ότι είναι άδικα αυτά τα μέτρα, παράδειγμα με τον έμφυα, ένας φόρος ο οποίος είπαν ότι θα είναι προσωρινός και στην ουσία κατάφεραν και τον έκαναν μόνιμο, και είναι εντελώς άδικο, γιατί ο Έλληνας που προσπάθησε να βάλει ένα κεραμίδι στο κεφάλι του ξαφνικά βρίσκεται να πληρώνει ενίκιο στο ίδιο το σπίτι και τέλος πάντων στην περιουσία που έχει. Και ενώ λένε ότι δεν θα τα ψηφίσουν, στην ουσία τα ψηφίζουν και μεταφέρουν στο Περιφερειακό Συμβούλιο τέτοια θέματα και βγάζουμε ψηφίσματα κατά του έμφυα. Άρα υπάρχει μια υποκρισία. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και με άλλα θέματα, όπως είναι οι ασθένειες των ζώων, όπου δεν υπάρχει καμία εθνική στρατηγική πάνω σε αυτά τα θέματα, γιατί βλέπουμε συνεχώς να τρέχουν πίσω από τις εξελίξεις, δεν υπάρχει πρόληψη, και ειδικά στα θέματα τα ακτινοτροφικά που βλέπουμε ότι έχει καταστραφεί στην ουσία όλη η παραγωγή, και επειδή το θέμα δεν είναι τωρινό, το θέμα είναι πολλών χρόνων τώρα που συμβαίνουν αυτά τα πράγματα, και βλέπουμε ότι δεν υπάρχει καμία μέρημνα στην πραγματικότητα. Παρόλο που ξέρουμε από πού προέρχονται οι ασθένειες, παρόλο που η Τουρκία έχει ένα ειδικό καθεστώς πάνω σε αυτά τα θέματα, η Ελλάδα ποτέ δεν διεκδίκησε κάποια πράγματα όπως η Τουρκία, και έχουμε αυτή την εξέλιξη που έχουμε σήμερα. Την καταστροφή δηλαδή του ζωικού κεφαλαίου, και υπάρχουν και τα επακόλουθα που είναι που έχουν σχέση με εξαγωγές, όπως είναι η φέτα, όπως είναι το κρέας, τα οποία σχεδόν κάθε χρόνο και χειρότερα, δηλαδή συνεχώς αυξάνονται οι εισαγωγές και δεν παράγουμε προϊόντα. Τα θέματα της αποκρατικοποίησης, όπως βλέπουμε με τον αερολιμένα της Τάσου, με το εργοστάσιο της Ζάχαρης που στην ουσία έχει κλείσει, και βλέπουμε ότι συνεχώς ό,τι υποδομή υπάρχει στην περιοχή μας συρρυκνώνεται και προσπαθεί να εξαλειφθεί. Να μιλήσουμε για το νοσοκομείο Δημοτίχου, που και αυτό ήταν ένα θέμα που ήρθε στην περιφέρεια. Εκεί όμως η στημένη αποκρατικοποίηση, για τον αερολιμένα της Καβάλας και της Αλεξανδρούπολης, αντίστοιχα αυτό το οποίο υπόθηκε, είναι ότι, και νομίζω ότι ομόφωνα ενηφθεί η απόφαση, ότι είστε κατά, ότι είναι αρνητικό το Περιφερειακό Συμβούλιο. Στο δε ζήτημα της Ζάχαρης επίσης υπήρξε μια αρνητική πρωτοβουλία. Προσέξτε να δείτε. Και εσείς δεν τοποθετηθήκατε απέναντι σε αυτό αρνητικά? Προσέξτε να δείτε. Το θέμα είναι, δεν είναι τι λέμε μόνο, το θέμα είναι και τι πράττουμε. Γιατί, πού υπάρχει λοιπόν εδώ η διάσταση? Μα γι' αυτό είπα και υποκρισία που υπάρχει, ότι ενώ η κυβέρνηση προωθεί την αποκρατικοποίηση, έρχεται στην περιφέρεια και λέει ότι είμαστε κατά. Αλλά μιλάμε τώρα δεν για τους ίδιους ανθρώπους. Υπάρχει λοιπόν από το Περιφερειακό Συμβούλιο η ψήφος, η αρνητική ψήφος. Ακολουθείται η κυβερνητική γραμμή στην ουσία. Άρα δεν έχει νόημα, εννοείται, είναι εκ των ουκάνευ αυτές οι συζητήσεις? Προσέξτε να δείτε. Άλλο είπαμε τι λέμε και άλλο τι γίνεται στην πράξη. Μπορεί να λένε ότι είναι κατά, αλλά στην ουσία βλέπουμε να γίνονται αυτά που γίνονται. Οι ίδιοι άνθρωποι δεν στηρίζουν την κυβέρνηση. Οι ίδιοι άνθρωποι δεν είναι στελέχοι της κυβέρνησης στην ουσία. Αυτοί είναι οι άνθρωποι που τους έχουν προωθήσει και έχουν καταλάβει αυτές τις θέσεις στην περιφέρεια. Βρίσκονται στα ίδια κόμματα, όπως και εμείς είχαμε πει ανοιχτά ότι η Ελληνική Αυγή είναι στην ουσία Χρυσή Αυγή. Το ίδιο σημαίνει στην πραγματικότητα και με τα άλλα κόμματα, άσχετα αν έχουν αποποιηθεί τον ρόλο αυτό από την αρχή, θέλοντας να δείξουν ότι έτσι είναι ανεξάρτητοι. Στην πραγματικότητα, κανείς από αυτούς δεν είναι ανεξάρτητος.
είναι κομματικά παιδιά της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, αυτοί που κυβερνάνε αυτή τη στιγμή, και γι' αυτό μπορεί να λένε ότι ψηφίζουμε και βγάζουμε κάποια ψηφίσματα κατά, αλλά στην ουσία αποτέλεσμα δεν θα δούμε. Η άποψη της Ελληνικής Αυγής για τη λειτουργία του Περιφερειακού Συμβουλίου, ποια τελικά είναι, αφού πλέον έχετε μορφώσει μία εικόνα, μία άποψη σχετικά με τη λειτουργία του. Τι προτείνετε λοιπόν εσείς, τι θα συνέβαλε στην ορθή και ουσιαστική λειτουργία και την αποτελεσματικότητα των αποφάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου? Είπαμε, όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση, στην ουσία δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Δηλαδή θα μπορούσε τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης να είχαν κάποια δύναμη μέσα στο Συμβούλιο, αλλά αυτό δεν μπορεί να συμβεί με την παρούσα κατάσταση. Κύριε Γιατσόπουλε, ποια τελικά, κατά την άποψή σας, είναι τα μεγαλύτερα προβλήματα της περιφέρειάς μας ή της περιφερειακής ενότητας στην οποία και εσείς διαμένετε, του Εύρου? Και το λέω αυτό γιατί εκλεγήκατε, καθώς είχατε τη βούληση, θέσατε τον εαυτό σας στην διάθεση του λαού, καθώς είχατε τη βούληση να παλέψετε, να διεκδικήσετε για τα προβλήματα του τόπου. Πού είναι λοιπόν η καρδιά του προβλήματος στην περιφέρειά μας, κατά την άποψή σας, την άποψη της Ελληνικής Αυγής? Η άποψή μας είναι ότι υπάρχει ένα σχέδιο ξεπουλήματος της πατρίδας μας. Στην πραγματικότητα η Ελλάδα είναι πλέον ένα προτεκτοράτο ξένων δυνάμεων. Δεν μπορούμε να ασκήσουμε πολιτική σαν χώρα. Και οι περιοχές μας εδώ πέρα, ειδικά η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, είναι μια περιοχή η οποία είναι έτοιμη να ξεπουληθεί. Έχουμε τα προβλήματα που ξέρουμε, τα χρόνια προβλήματα με το τουρκικό προξενείο και την τακτική που ακολουθείται, αλλά πέραν τούτου μεγάλο πρόβλημα είναι η ανεργία, μεγάλο πρόβλημα είναι η κτηνοτροφία και ο αγροτικός κόσμος, ο οποίος έχει αφαιθεί στη μοίρα του στην ουσία, γιατί είπαμε, όπως είπα από την αρχή, δεν υπάρχει εθνική στρατηγική. Για μας, από την πρώτη στιγμή που πατήσαμε το πόδι μας στο Περιφερειακό Συμβούλιο, ήμασταν αντίθετοι με τις πρώτες δηλώσεις του κ. Παυλίδη, ο οποίος έθεσε σαν πρώτη προτεραιότητα τον τουρισμό και τον πολιτισμό και σε δεύτερη μοίρα τα υπόλοιπα θέματα. Εμείς θέτουμε πρώτη προτεραιότητα, για μας είναι ο πρωτογενής τομέας, η κτηνοτροφία, η γεωργία, η αγία, να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε τον υπόγειο πλούτο μας που υπάρχει άφθονος εδώ στην περιοχή μας και έτσι να μπορέσουμε να χτυπήσουμε και την ανεργία. Αν δεν παράγουμε κάτι, και αυτό είναι προφανές ότι δεν παράγουμε κάτι, δεν πρόκειται ποτέ να έχουμε ανάπτυξη της οικονομίας μας. Στον πρωτογενή τομέα λοιπόν, με μία πρόταση, πού θα μπορούσε να δοθεί έμφαση ούτως ώστε να είμαστε αναπτυξιακή τροχιά, γιατί είμαστε και μία αγροτική περιοχή? Μα να πούμε ένα απλό παράδειγμα. Όπως και η Αλία επίσης είναι ένα κομμάτι. Φυσικά, και γι' αυτό είναι και παραμειγμένα και γι' αυτό βλέπουμε συνεχώς να μειώνεται η παραγωγή. Ενώ ας πούμε από την δεκαετία του 1980 είχαμε μικρά ποσοστά εισαγωγών, τώρα αυτή τη στιγμή φτάσαμε σχεδόν στο 80% εισαγωγών σε κρέας, σε γαλακτοκομικά προϊόντα. Η μείωση της φέτας έχει καλυφθεί, ας το πούμε, από την μείωση της ζήτησης λόγω κρίσης και βλέπουμε συνεχώς τα πράγματα να φθήνουν. Άρα λοιπόν τόσα χρόνια δεν υπήρξε στην ουσία καμιά πραγματικά αναπτυξιακή πολιτική πάνω στον πρωτογενή τομέα, γιατί δεν θέλαν να δώσουν βάση σε αυτό. Γιατί ο πρωτογενής τομέας είναι αυτός που δίνει δύναμη σε ένα κράτος. Είναι η παραγωγή και από εκεί και μετά έρχονται οι εξαγωγές. Αν δεν εξάγεις, δεν θα μπορείς να έχεις έσοδα, δεν μπορείς να έχεις κέρδη. Δεν έχουν δοθεί λοιπόν προτεραιότητες τέτοιες, τουλάχιστον εδώ στην περιοχή μας, αλλά πιστεύω και σε όλη την Ελλάδα. Η Χρυσή Αυγή πρώτη προτεραιότητα λοιπόν θέτει αυτό το πράγμα, να μπορέσουμε να αναπτύξουμε τον πρωτογενή τομέα. Πρέπει να γίνουν βήματα προς αυτή την κατεύθυνση και βήματα σωστά. Αν πραγματικά θέλανε τόσες δεκαετίες μετά την μεταπολίτευση, θα μπορούσαν να το είχαν κάνει. Στην πραγματικότητα δεν θέλουν. Ασκούν την πολιτική των Βρυξελών. Είμαστε στην ουσία, είπαμε, ένα προτεκτοράτο. Δεν μπορούμε να έχουμε δικιά μας ανεξάρτητη πολιτική, τουλάχιστον στον πρωτογενή τομέα, γιατί δεν θέλουν να είμαστε ανεξάρτητοι. Σήμερα ένα από τα θέματα που συζητάτε είναι αυτό του προϋπολογισμού. Ναι. Παρακολουθήσαμε και την αποχώρηση της μείζωνος αντιπολίτευσης. Είναι ένα θέμα το οποίο, όπως είπε ο Περιφερειάρχης, έχει έτσι δοθεί και επιστραφεί πίσω από την κεντρική εξουσία. Ποια είναι η δική σας θέση της Ελληνικής Αυγής? Εμείς καταψηφίσουμε το προϋπολογισμό γιατί πιστεύουμε ότι υπάρχουν διάφορες υπερτιμολογήσεις, υπάρχουν κατασπατάλησεις του δημοσίου χρήματος. Και υπάρχει και μια κοροϊδία στην ουσία μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, γιατί ο προϋπολογισμός ήταν της προηγούμενης κυβέρνησης και βλέπουμε ξαφνικά να αποχωρεί η προηγούμενη κυβερνώσα παράταξη.
σε ένα προϋπολογισμό που ήδη έχει καταθέσει. Και επίσης, και με αυτό θα κλείσουμε, ένα από τα θέματα τα οποία συζητήθηκαν προηγουμένως αφορούσε την ακτοπλοϊκή σύνδεση της Θάσου με την Καβάλα και αντίστοιχα θα μπορούσαμε να δούμε και το ζήτημα της Σαμοθράκης με την Αλεξανδρούπολη. Εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει η περιφέρεια να έχει γνώση και τον πρώτο λόγο πάνω σε αυτά τα θέματα, γιατί εμείς είμαστε οι άνθρωποι που ζούμε εδώ στην περιοχή και πιστεύω ότι η Αθήνα δεν μπορεί να γνωρίζει τις ιδιαιτερότητες της περιοχής μας εδώ, αν και πάλι αυτό δεν τους δικαιολογεί, γιατί τόσα χρόνια έχουμε το ίδιο πρόβλημα συνέχεια και ειδικά στην περίπτωση της Σαμοθράκης. Δεν έχει αλλάξει κάτι πάνω σε αυτό. Συνεχώς πηγαίνουν τα πράγματα προς το χειρότερο. Υπάρχει μόνο μία εταιρεία που κάνει κάποια δρομολόγια εδώ και πάρα πολλά χρόνια και αυτό στην ουσία έχει πάει πίσω το νησί. Δεν πρέπει να μειώνεται τα δρομολόγια. Κάτι πρέπει να γίνει σε αυτές τις περιπτώσεις ώστε τα δρομολόγια να είναι συχνά, να μπορεί να επισκέπτεται ο κόσμος και να υπάρχει πιο φθηνό εισιτήριο, γιατί ειδικά για τη Σαμοθράκη, το να πάει κάποιος στη Σαμοθράκη, το κόστος είναι απαγορευτικό. Και γι' αυτό το νησί δεν έχει αναπτυχθεί. Όσο για τη Θάσο, δεν θα πρέπει να τα δρομολόγια αυτά να φθήνουν, θα πρέπει να παραμείνουν, αλλά θα πρέπει να δούμε πώς είναι οι ανάγκες των κατοίκων το χειμώνα και πώς είναι το καλοκαίρι, ώστε να μπορούν να κανονίζονται και μέσω της περιφέρειας να μπορεί να παρεμβαίνει και να ρυθμίζει αυτή την κατάσταση. Πόσο κοντά είμαστε στο πρόβλημα, στην επίλυση του προβλήματος? Πιστεύω ότι αν πραγματικά όλοι εννοούν αυτά που λένε, θα μπορούσε να λυθεί το θέμα. Δεν ξέρω αν πέφτουν μέσα κάποιοι άλλοι παράγοντες όπου προσπαθούν να κάνουν κάποια άλλα πράγματα, αλλά πιστεύω αν πραγματικά υπάρχει θέληση, το πρόβλημα θα μπορούσε να έχει λυθεί. Είμαστε μια παραμεθόρια περιοχή, έχουμε τα δύο πιο απομακρυσμένα νησιά στην Ελλάδα, την Θάσο και τη Σαμοθράκη, και θα πρέπει να κοιτάξουμε με κάθε τρόπο να τα αναπτύξουμε. Και ειδικά τη Σαμοθράκη που είναι σε δεύτερη μοίρα, χειρότερη από τη Θάσο. Και επειδή είμαι και από εκείνη την περιοχή και τα έχω ζήσει και τα βλέπω συχνά αυτά τα πράγματα όταν πηγαίνω και βλέπω ότι η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Τόσα χρόνια δεν έχει δοθεί μια λύση σε αυτό το θέμα και πιστεύουμε ότι και απομονώνεται το νησί, έτσι, το κόστος της μετακίνησης είναι πολύ υψηλό. Δηλαδή κάτι πρέπει να γίνει με αυτό, ενώ παίρνουν λεφτά λόγω της άγονης γραμμής, δεν λύνεται το θέμα. Κάτι πρέπει να γίνει ώστε να υπάρξουν τα δρομολόγια, να είναι τακτικά και φθηνά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για απόψε. Να είστε καλά.